centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Τι γίνεται? Λέμε καλά. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και ένα καλοκαίρι να τα πούμε. Έχουμε ένα καλοκαίρι, όντως. Να τα πούμε. Βέβαια, θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ σύντομη η σημερινή μας συνέντευξη, γιατί μια ερώτηση ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε. Αλλά θα την αφήσουμε για μετά αυτή τη μία και μοναδική ερώτηση για το πανηγύρι. Έχουμε νεότερα από την ΔΕΔΑ, έχουμε νεότερα για το φυσικό αέριο και δίνουμε προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Ναι, όντως, στο ταξίδι στην Αθήνα της περασμένης εβδομάδας συναντήθηκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, τον κύριο Τσάκα, γνωστό και μη εξαιρεταίο για την Βέβαια. Περιοχή μας. Έχουμε βρεθεί τόσες φορές, έχει έρθει και αυτός. Και ο λόγος και η αφορμή της συνάντησης ήταν ο άγνωστος διαγωνισμός. Οπότε άρχισε να θέτει ιδιαίτερους προβληματισμούς, σκέψεις. Δηλαδή. Και πήγα να δω, τέλος πάντων, μια και το πηγαίο ενδιαφέρον ξεκινά αρκετά χρόνια πριν, ήθελα να ξέρω από πρώτο χέρι, όπως λέμε, τελικά το τι γίνεται. Ήταν κατηγορηματικός ότι δεν τρέχει κάτι, απλά ότι λόγω, και αυτό είναι γνωστό πλέον σε όλο τον κατασκευαστικό κλάδο, της ανωδικής πορείας των υλικών, υπήρχε μία, όχι αδιαφορία θα έλεγα, των εξειδικευμένων 7-8 εταιριών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή τέτοιων ειδικών δικτύων φυσικού αερίου. Ήδη όμως έχει διευθετηθεί το θέμα και στην επόμενη διαγωνιστική διαδικασία θα υπάρχει ανάδοχος. Θα είναι πότε όμως? Θα είναι άμεσα. Το θέμα είναι ότι αυτό που με καθησύχασε πλήρως ήταν όταν σε ερώτησή μου μέχρι τέλος του 22 θα έχουμε σκάψει τη γη. Ναι, και η απάντηση ήταν πολύ πριν τέλος του 22 θα έχουμε τελειώσει. Οπότε γιατί θα είναι ταυτόχρονη εργολαβία και για τη μέση πίεση, ναι, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό αντικείμενο, και με τη χαμηλή πίεση. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να υπάρχουν, όσον αφορά δηλαδή τα δίκτυα θα είναι ήδη κατασκευασμένα, οπότε εκεί, και μάλιστα ζητήθηκε και η συνδρομή όλων των φορέων για να υπάρχει μια κινητοποίηση, για να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις σύνδεσης, έτσι ώστε το δίκτυο πλέον να είναι και λειτουργικό. Άλλωστε λέει για αυτά θα γίνουν και διάφορες ενημερωτικές ημερίδες εδώ στην περιοχή όπου θα ανέβει και κλιμάκιο της ΔΕΔΑ στην πορεία. Άρα το θέμα με το φυσικό αέριο περπατάει και περπατάει καλά. Τώρα εσείς με αυτά που ακούσατε μπορείτε να μας πείτε πότε θα έχω εγώ φυσικό αέριο εδώ πέρα και εσείς το Άργος? Όταν να, λέμε ότι χρήση, μέχρι τέλος του 22, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε, ότι μέχρι τέλος του 22 θα είναι ολοκληρωμένο το δίκτυο. Τον χειμώνα του 22 εγώ θα καίω αέριο? Δεν το ξέρω αυτό, Χρήστο. Φαντάζομαι πως ναι. Το χειμώνα από 22 για 23 δηλαδή, αυτό μου λες. Από 22 για 23, ναι. Ναι, θεωρώ με αυτά που άκουσα, θεωρώ πως ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από... Ας τα πούμε και ευχάριστα, γιατί η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία το είχαμε εξετάσει και στο στέμα εδώ στην εκπομπή. Δεν ήταν καθόλου η καλή εξέλιξη. Δεν είχε πάει ούτε ένας να χτυπήσει το έργο αυτό. Ναι, από ό,τι διαφαίνεται και από ό,τι κατάλαβα, βέβαια σαφώς και δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο από τον ίδιο, είναι αυτά τα γνωστά τερτύπια, να τα πούμε, των εργοληπτικών εταιριών που τα ζούμε καθημερινά όσοι ασχολούνται με διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων. Τώρα. Ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πραγματικά, και αυτό είναι αντικειμενικό, μεγάλη άνοδο των τιμών των υλικών. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και πάμε σε κάτι που ρωτάει όλος ο κόσμος σήμερα. Είναι μια και μοναδική ερώτηση
που μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι και με ένα όχι. Έλενα, ποια είναι η ερώτηση? Καλημέρα, κύριε Κεπαπτσόγλου. Καλημέρα. Θα γύρει τελικά το πανηγύρι στο Άργος, κύριε Κεπαπτσόγλου? Ορίστε. Όσο εξαρτάται από το Δήμο του Άργους και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα γίνει το πανηγύρι. Ο μόνος αστάθμητος παράγοντας είναι η πανδημία. Έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι και απόλυτα ειλικρινείς. Τώρα, εδώ επειδή όμως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα αλλάζει μέρα με τη μέρα. Και ένα πανηγύρι αυτής της μορφής δεν είναι μία εμποροπανήγυρη που έχει 50 στέγαστρα. Έτσι, είναι μία εμποροπανήγυρη που έχει 1350 στέγαστρα. Γι' αυτό λοιπόν πήραμε τη γενναία απόφαση, γιατί θέλουμε πραγματικά να γίνει με αυστηρούς όρους όμως, που θέσαμε στο Υπουργείο και από ό,τι διαφαίνεται τους αποδέχεται. Ένα μέρος μεγάλο τους έχει αποδεχθεί, μάλλον από ό,τι διαφαίνεται θα αποδεχθεί και τους υπόλοιπους και θα ενσωματωθούν στη σκία που βγαίνουν κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και ισχύουν για μία εβδομάδα. Αυτό θα το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πάνω απ' όλα η δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν, και για λόγους του Υπουργείου αλλά και για λόγους του Δήμου, υπάρχει η πρόθεση και η δυνατότητα η εμποροπανήγυρη να πραγματοποιηθεί. Τώρα, αλλά, να ρωτήσουμε λίγο πάνω σε αυτό κάτι. Αλλά, πριν το πείτε το αλλά. Ήδη έχουμε αναβολές εμποροπανηγύριων, Αμίντεο, Μάμας. Δεν γίνονται. Λένε ότι... Γιατί δεν γίνονται? Δεν ξέρω γιατί δεν γίνονται. Πήραν αποφάσεις. Να σας πω εγώ γιατί δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί καμία εμποροπανήγυρη από αυτές δεν έχει εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να πληρωθούν. Σε τέτοιες εποχές αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να βρεθούν χρήματα. Δήμος, να... Καταρχήν μιλάμε για εμποροπανηγύρες πολύ μικρότερης έκτασης, πρώτον. Δεύτερον, δεν έχουν δικά τους στέγαστρα. Άρα, αν πήγαιναν να κάνουν κάτι αντίστοιχο με εμάς, θα έπρεπε να τα πληρώσουν τα στέγαστρα ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Είτε γίνει είτε δεν γίνει. Τρίτον, όλες αυτές οι εμποροπανηγύρες βασίζονται απλά σε γενικότερες διατάξεις του νόμου και δεν έχουν μπει σε επιμέρους κανονιστικές που διέπουν αυτές τις αγορές, όπως το έχουμε κάνει εμείς και όπως το έχουμε πει και στο παρελθόν. Η δική μας κανονιστική έχει αποτελέσει την πρότυπη κανονιστική μέσα στο νόμο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και η οποία έχει εξελιχθεί και πάρα πολύ περισσότερο και έχει και προβλέπει αναλυτικά και αντιμετωπίζει πολύ πιο αναλυτικά πάρα πολλά προβλήματα. Μάλιστα. Λειτουργία. Μια βασική ερώτηση τώρα. Παίρνει ρίσκο ο Πάνος και Παψόγλου για να κάνει το πανηγύρι? Γιατί εάν μετά το πανηγύρι εκτοξευτούν κρούσματα, είναι έτοιμος να αποδεχτεί και σχόλια ότι ο Πάνος και Παψόγλου γέμισε τον νομό κορονοϊό? Στη Μύκονο, στην Κρήτη, στην Ίω, στην Κο, ο Δήμαρχος έφταιγε που εκτοξεύτηκαν τα κρούσματα. Μάλιστα. Αντιστρέψω κι εγώ και την κάνω παράλληλη την ερώτηση. Στην Κέρκυρα που μαζεύτηκαν σε ένα 48ωρο 250.000 άνθρωποι μόνιμοι και τουρίστες, ο Δήμαρχος έφταιγε? Ή ακόμη και αν μαζεύτηκαν, πώς μαζεύτηκαν, τήρησαν τα μέτρα, ο Δήμαρχος είναι υπεύθυνος για το αν τηρήθηκαν τα μέτρα ή όχι? Εμείς ζητήσαμε επιπλέον μέτρα. Άρα λοιπόν, αν λειτουργήσει, αν όντως γίνει και τελικά δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα για να λειτουργήσει, έχετε από τώρα, μπορούμε να πούμε από τώρα πώς θα λειτουργήσει, κύριε Παψόγλου? Όχι, όσο το βέβαιο είναι ότι θα τηρηθούν πρώτα απ' όλα, δεν θα υπάρχουν μπαράκια. Έτσι, ξεκάθαρα. Χωρίς μπαράκια. Χωρίς μπαράκια. Ένα. Δεύτερο. Με ταβέρνες όμως. Ταβέρνες, στις οποίες ταβέρνες και σε όλα τα υγειονομικού ενδιαφέροντο θα τηρούνται τα πρωτόκολλα που ισχύουν σήμερα. Μάλιστα. Δηλαδή όλοι καθήμενοι, ένα τραπέζι, με αποστάσεις 1,5 μέτρο το ένα τραπέζι από το άλλο κλπ. Επίσης, όλοι οι που δραστηριοποιούνται σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να έχουν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσης κλπ. Ό,τι προβλέπεται. Οι ίδιοι που όλοι δεν είναι εκθέτες, αλλά και οι επισκέπτες υποχρεωτικά θα κάνουν χρήση μάσκας και έξω. Και στη Βόλτα. Αυτά είναι από τα ελάχιστα μέτρα. Στη Βόλτα με μάσκα. Φυσικά. Όλοι οι εκθέτες πρέπει να έχουν ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή PCR 72 ώρων ή rapid test 48 ώρων, το οποίο πάντα θα είναι σε ισχύ
και θα είναι τυπωμένο ή σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή για να μπορεί να γίνει το αντίστοιχος έλεγχος μέσω του QR code. Όχι αυτά που έχουμε δει κατά καιρούς με αλλοιωμένα, σκαναρισμένα και αλλοιωμένα αποτελέσματα. Αυτά δεν υπάρχουν πια. Και αυτά είναι τα ελάχιστα που τίθενται. Για να μιλήσουμε μετά και άλλους όρους που θέτει το Υπουργείο για θέματα ημερήσιας καθαριότητας, απολύμασης κλπ. Τα οποία λέμε ναι, παρότι έχουν ένα αρκετά μεγάλο κόστος, θα τα επομιστούμε για να γίνει αυτή η διοργάνωση. Αν όμως λέω μόνος αστάθμητος παράγοντας είναι η πανδημία. Σαφώς και όμως τότε δεν θα είναι απόφαση του Πάνου του Κυπαυτσόγλου, του Δήμου ή του Δημοτικού Συμβουλίου να μην γίνει. Θα είναι κεντρική απόφαση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, των Υγειονομικών Επιτροπών κλπ. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε το τι θα γίνει στις 22 Σεπτέμβρη που, αν όλα πάνε καλά, ξεκινάει η εμπορομπανίγη. Για την περσινή διοργάνωση είχατε πει ότι θα ζητούσατε κάποιο είδους αποζημίωση. Δεν ξέρω αν τελικά... Όχι, δεν υπήρχε τίποτε. Για φέτος, αν αματεωθεί, θα γίνει ένα τέτοιο αντίστοιχο αίτημα. Τα αιτήματα μπορεί να γίνονται. Η απάντηση, ξέρετε ποια ήταν στο Υπουργείο, από το Υπουργείο. Ναι. Προφορική βέβαια, έτσι. Λέει, εσείς ζητάτε αποζημίωση γιατί χάσατε τα έσοδα από μια διοργάνωση, όποια και αν ήταν αυτά. Ξέρετε, λέει, ποια έσοδα έχασε ο Δήμος Ρόδου ή ο Δήμος Σκο ή ο Δήμος της Σαντορίνης από τα τραπεζοκαθίσματα, τις παραλίες κλπ. Για κάτι δεκάδες εκατομμύρια. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να καλυφθούν αυτά. Άρα λοιπόν, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε είναι κίνητρο για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί ακούμε διάφορα, έτσι. Ότι κάνουμε, λέει, στείλουμε το πανηγύρι για να πάμε να ζητήσουμε αποζημιώσεις. Αν δινόταν έτσι αποζημιώσεις, και νομίζω ότι είναι και υπάρχει και μια περιραίωσα ατμόσφαιρα, όχι τώρα, πριν ξεκινήσει το πανηγύρι, ότι πια με όλες αυτές τις διαδικασίες της ενίσχυσης, όποιες και αν ήταν και σε όποιον βαθμό και όσο δίκαιες και αν ήταν, έτσι, πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι αντίστοιχο και για άρα νέα. Δεν υπάρχει περίπτωση για αποζημίωση αν δεν ακριβώς γίνει. Άρα όταν δεν θα υπάρχει αποζημίωση γενικότερη τέτοια, θα υπάρχει ειδικότερη για μας. Έτσι, νομίζω ότι είναι η απόλυτη λογική σκέψη, λέει πως όχι. Άρα με τα σημερινά δεδομένα μας λέτε σε 25 μέρες ανοίγει πανηγύρι. Με τα σημερινά δεδομένα. Μάλιστα. Και υπάρχει βούληση και του Υπουργείου και του Δήμου αλλά και των εκθετών. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζουμε μόνοι μας και σας εξήγησα γιατί δεν έγιναν και τα υπόλοιπα όλα για τα οποία, να ξέρετε, έχουμε σχεδόν καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπόλοιπους συναδέλφους αλλά και συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και ιδιαίτερα με τον Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης που είναι επιφορτισμένος με τις αγορές αυτές που, όπως λέμε, το άρθρο 37 και άρθρο 38. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση για το πανηγύρι. Θα πρέπει να περιμένουμε οριστικό ναι ή όχι μέχρι την τελευταία μέρα? Δεν εξαρτάται. Καταρχήν είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι προγραμματισμένος και ορίζεται η διοργάνωση από ένα βασιλικό διάταγμα. Μάλιστα. Άρα πάντα θεωρούμε ότι γίνεται. Απόφαση από το Δήμο παίρνεται για να μην γίνει. Όπως πήραμε πέρυσι λόγω τη απαγόρευση όμως τη γενικότερη, που έλεγε ότι όλες οι αγορές άρθρου 37 δεν γίνονται. Άρα για το τυπικό πήραμε από φέτος, μάλιστα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, συζητήθηκε το θέμα, ενημέρωσα το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου για όλες αυτές τις εξελίξεις, έτσι, και αναμένεται να δούμε το τι θα γίνει. Εμείς όσον αφορά την πλευρά μας έχουμε μπει στη διαδικασία, είμαστε στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσης των κατασκευών. Από εκεί και πέρα, αν δεν γίνει, δεν θα έχει γίνει, θα μας μείνει, όπως λέμε, η δουλειά, θα έχουμε δώσει και δουλειά σε 20 ανθρώπους από εδώ του τόπου μας. Ναι, γιατί τι υπάρχει και μια προκήρυξη για θέση εργασία στο πανηγύρι, βγήκε την προηγούμενη Δευτέρα. Είναι για την καθαριότητα. Εντάξει, εκείνες δεν θα μείνουν μόνο αυτές οι οποίες υπήρξαν τώρα που είναι για την κατασκευή και για το αντίστοιχο λύσιμο όλων αυτών των κατασκευών. Τώρα κοιτάμε μπροστά με θετική σκέψη, ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, ο καιρός, τουλάχιστον οι προγνώσεις λένε
ότι θα είναι καλοκαιρινός, θα πάει προς τα πίσω το καλοκαίρι. Όχι μόνο θα πάει προς τα πίσω για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο. Ναι, ένας λόγος παραπάνω. Άρα όμως εκεί θα κάνω και μία έκκληση, παρότι ως νομός βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις, για να μην πω στην πρώτη, δεν ξέρω αν είμαστε ακόμη στην πρώτη, στο κομμάτι των εμβολιασμών, μια και υπήρχε και ένας όρος ο οποίος σήμερα έχει απαλληφθεί, να ξέρετε. Δηλαδή πριν ένα μήνα, όταν ξεκινούσαν αυτή τη διαδικασία, υπήρχε ένας όρος από τη Γενική Γραμματεία, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που έλεγε ότι θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού. Ναι. Εμείς είμαστε βέβαια πολύ παραπάνω. Και έτσι το ξεκινήσαμε. Ναι, και γι' αυτό και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς προχθές στην εκπομπή μας είπε ότι η Καστοριά, ο νομός Καστοριάς, πληρεί τις υγειονομικές προϋποθέσεις για να γίνει το πανηγύρι. Ναι, ακριβώς. Πλέον όμως αυτός ο όρος έχει βγει από, από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, για τον απλούστατο λόγο πως βάζουν στα εισαγωγικά νερό στο κρασί τους, ίσως πιθανόν γιατί θεωρούν, δεδομένου ότι είναι ήδη πάνω από το 50%, τουλάχιστον στις περιοχές όπου θα υπήρχαν οι δυνάμοι να γίνουν εμποροπανηγύρες, γιατί κακά τα ψέματα, οι εμποροπανηγύρες οι οποίες είχαν προγραμματιστεί, οι περισσότερες έχουν ανακληθεί. Άρα, αν θα γίνει μία, από ό,τι διαφαίνεται είναι μόνο το Άργους. Και τουλάχιστον οι τοπικές, το Λεμαΐδα, Μίντεο, Γρεβενά, καλά δεν συζητάω για πιο πριν, Κοζάνης, Λάρισα, όλες αυτές έχουν αναβληθεί. Έχουν αναβληθεί. Άρα το μοναδικό πανηγύρι που υπάρχει ακόμη ζωντανό για να γίνει είναι το Άργους. Είναι το Άργους. Βέβαια όμως είπαμε και ξαναλέω και κλείνω με αυτό, ότι ο μοναδικός αστάθμητος παράγοντας, και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε γιατί λέω αστάθμητος, είναι αυτός. Λοιπόν, πριν να σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Κεπαπτσόγλου, δύο παρακλήσεις από το χωριό μου μας ζήτησαν οι φίλοι μου εκεί να τις μεταφέρουμε. Πρώτον, πολλά τα αδέσποτα, ειδικά τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, πανικός στο χωριό μας. Και δεύτερον, επειδή πλησιάζει και η γιορτή στο παλιό Κοσταράζι, μας λένε εκεί ότι έχουν ολοκληρωθεί και κάποιες εργασίες εκεί, σε ένα στήλος του σχολείου, του δημοτικού. Αλλά όλα τα υλικά, τα οικοδομικά, από ξύλα και τα λοιπά, σιδεργές, είναι στον χώρο της πλατείας, με αποτέλεσμα να δυσκολευτούν οι κάτοικοι να ανέβουν για την γιορτή της Παναγίας. Για αυτά τα δύο θέματα, ένα λεπτό, μια απάντηση. Ναι, το θέμα είναι πιο ότι όταν έχουμε ένα εργοταξιακό χώρο, το να αιτηθούμε φιλικά, σε εισαγωγικά, ναι, από τον εργολάβο να μαζέψει κάποια πράγματα, δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει, απλά θα δούμε αν μπορέσει να το κάνει, γιατί ναι, πλέον ο χώρος είναι εργοταξιακός, ναι, υπάρχει μια σύμβαση υπογεγραμμένη από το Δήμο και τον εργολάβο, άρα οτιδήποτε και αν γίνεται, αυτό ισχύει σε όλα τα έργα, έτσι, το ίδιο θέμα ακριβώς υπάρχει και με το μείζον θέμα που έχει αναδειχθεί, τι θα γίνει με το κλειστό γυμναστήριο, όταν έχουμε υπογράψει ό,τι γίνεται και με τα σχολεία, όταν ένας εργολάβος έχει υπογράψει μια σύμβαση, οτιδήποτε και αν συμβεί είναι υπεύθυνος και υπόλογος. Με ποια λοιπόν λογική και ποια υπεύθυνη θέση θα μπορέσω εγώ να παρακάμψω αυτή τη σύμβαση και να δώσω προς χρήση έναν χώρο που μάλιστα θα υπάρχουν παιδιά και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Άρα μισό λεπτό. Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά είναι όλα καλά. Όταν όμως στραβώσει κατ' οχυνός λεγόμενο κάτι, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Άρα μισό λεπτό εκεί. Η προτροπή είναι να μην γίνουν εκδηλώσεις φέτος εκεί. Όχι, εγώ δεν είπα γι' αυτό. Μιλάω, το πήρα κατ' επέκταση για το κλειστό γυμναστήριο, γιατί έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ τι γίνεται με το κλειστό γυμναστήριο. Εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά. Ακόμη είμαστε σε φάση που το κτίριο είναι για πει, όπως λέμε, στα μπετά. Λοιπόν, αλλά τα υπόλοιπα ξύλα και αυτά δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τον εργολάβο να τα πάρει και να τα πάει κάπου αλλού, γιατί ως εργοταξιακός χώρος έχει παραλυφθεί όλος ο χώρος. Κατάλαβα. Θα πρέπει να γίνει με πάρα πολύ προσοχή. Δεν είμαστε κατά των εθήμων, δεν είμαστε κατά των εκδηλώσεων. Βέβαια, τηρώντας, δεν ξέρω τι προβλέπετε και για από καθαρά από το κομμάτι το υγειονομικό και τι προβλέπετε από το κομμάτι της πανδημίας και το θέμα των οδηγιών, έτσι. Ναι, ναι. Και να είμαστε ξεκάθαροι για όλα αυτά. Και από το θέμα το δασικό επίσης. Βέβαια. Το αν επιτρέπεται μες στο δάσος. Ακριβώς. Ακόμη δεν έχει αρθεί η διάταξη που λέει ότι επιτρέπονται οι διελεύσεις μέσω των δασών. Μάλιστα. Και των επικίνδυνων περιοχών μετά τις πυρκαγιές. Μάλιστα.
Και από Αμπελόκηπους, κύριε Κεπαπτσόγλου, από Αμπελόκηπους σας κάνουν μια παράκληση να ειδοποιήσετε τους ιδιώτες που έχουν χωράφια με χόρτα μέσα, γιατί ανησυχούν πάρα πολύ. Κάτι και πυρκαγιές είναι πυρκαγιές. Τα ιδιωτικά οικοπαίδια. Δεν είναι μόνο τους Αμπελόκηπους, είναι από παντού. Και ήδη έγινε ένα ξεκίνημα την προηγούμενη εβδομάδα από το Βογατσικό. Λοιπόν, υπάρχει γενικότερη διάταξη. Έχουν βγει ανακοινώσεις, έχουμε στείλει ειδοποιήσεις. Ήδη έχω δώσει εντολή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Ό,τι δεν έχει καθαριστεί, πηγαίνουν μηχανήματα του Δήμου, τα καθαρίζουν και ο λογαριασμός κατ' κοινώς λεγόμενο πηγαίνει στην εφορία. Αν είναι διατεθειμένοι μία δαπάνη, την οποία θα μπορούσαν να την κάνουν με 100-200 ευρώ, είναι διατεθειμένοι να την πληρώσουν 1000, ας την πληρώσουν και με όποιες προσαυξήσεις. Πλέον η υπευθυνότητα αλλά και η ανοχή έχει φτάσει στα όρια. Όποιος δεν καταλαβαίνει με το καλό θα καταλάβει με άλλον τρόπο. Για να πρέπει να σεβόμαστε και την περιουσία του άλλου αλλά και την περιουσία όλων των συμπολιτών μας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα. Εμείς δεν μπορούμε να σφυρίξουμε αδιάφορα. Και μια κουβέντα και για τα δέσποτα, γιατί και αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το είδα και μόνος μου. Και με τα δέσποτα είναι γνωστό πρόβλημα, δεν θα κάτσω να το ξανααναλύσω. Ναι, συμβαίνει έτσι, κάτι ιδιαίτερο. Γιατί δυστυχώς τελικά δεν ξέρουμε αν είναι όλα δέσποτα, αλλά είναι δεσποζόμενα τα οποία τα αφήνουμε, αλλά θέλουμε και να τα φροντίζουμε, αλλά δεν φροντίζουμε να τηρήσουμε ό,τι προβλέπεται από την νομοθεσία. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε ένα ζώο. Αλλά δεν θέλουμε να το υιοθετήσουμε, δεν θέλουμε να πάμε στον κτηνίατρο, δεν θέλουμε να βάλουμε το απαιτούμενο τσιπ, αλλά αν προκύψει τίποτα είναι αδέσποτο, άρα είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι υπεύθυνη στάση. Πάντως κάτι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες όντως, δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα γύρω από αυτό, δεν ξέρω αν... Ναι, πήγαμε και στο Κοσταράζι, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μαζί με δύο υπαλλήλους και όλοι αυτοί που αγαπάν πάρα πολύ οι φιλόζωοι τα ζώα, στάθηκαν μπροστά τείχος για να μην τα μαζέψουν. Αλλά από την άλλη ήδη κάνουμε καταγγελίες ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω. Προφανώς αυτοί που τα έχουν δεν θέλουν να τα μαζέψουν. Προφανώς οι άλλοι που δεν τα έχουν θέλουν την ησυχία τους. Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Την καλημέρα μου σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά καλημέρα, λοιπόν με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κεπαπτσόγλου. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.